Με δραματικό τρόπο διευρύνεται η λίστα των θυμάτων της ασφάλτου στην Κρήτη που αριθμεί ήδη 43 νεκρούς. Στις 2 τα ξημερώματα ο θάνατος είχε στήσει καρτέρι στο 19χρονο Μιχάλη που άφησε την τελευταία του πνοή στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο. Όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία της με μοιραίες συνέπειες. Είναι λυπηρό στις μέρες μας να φερνούμε ανθρώπους ηλικίας 18 και 19 χρονών από τροχαία ατυχήματα, από μια περισκεψία ενός δευτερολέπτου ενδεχομένως. Τρέχουν στο εθνικό χωρίς ζώνες, τρέχουν τα μηχανάκια χωρίς κράνος, κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Ο 19χρονος βοηθός σεφ κατευθυνόταν από το Γάζι προς το Ηράκλειο όταν έχασε τον έλεγχο. Η μοτοσυκλέτα προσέκλουσε με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα φωτισμού και το σώμα του θύματος εξφενδονίστηκε στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Η τρελή πορεία της μοτοσυκλέτας ξεκίνησε όταν προσέκρουσε πάνω σε πυλώνα φωτισμού στο διαχωριστικό διάζωμα και κατέληξε στην στάση του λεωφορείου όπου εξφενδονίστηκε το σώμα του άτυχου 19χρονου. Σήμερα όλη μέρα έχουν παραγίνει τα τροχαία, παιδιά. Αμαρτία, κάτι πρέπει να γίνει όμως. Πολλά, πολλά. Τρέχουνε συνήθως, τρέχουνε λίγο. Η έλλειψη κράνου στάθηκε για μία ακόμη φορά μοιραία. Ο 19χρονος άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά στη στάση του λεωφορείου, ενώ τα συντρίμια της μοτοσυκλέτας βρέθηκαν διάσπαρτα ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Σίγουρα θα μπορούσαν έστω να αποφευχθούν, να μειωθούν, αν θέλετε, οι συνέπειες του ατυχήματος, να έχουν γίνει πιο ήπιες. Το κεφάλι, άμα χτυπήσεις το κεφάλι, δύσκολα το βγάζεις. Απαρηγόρητοι φίλοι και συγγενείς του 19χρονου Μιχάλη που βρέθηκαν στο σημείο αδυνατούσαν να πιστέψουν πως από τη μία στιγμή στην άλλη έχασε τη ζωή του με τόσο τραγικό τρόπο. Θύμα απίστευτου τροχαίου, ενώ πότιζε το χωράφι του, έπεσε ένας 80χρονος στην Τήλισσο Ηρακλείου που γλίτωσε από θαύμα όταν το γιο ταχύ έπεσε πάνω του. Το αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από την Τήλισσο προς το Ηράκλειο κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και μπήκε στο χωράφι, όπου ισοπαίδωσε ένα μικρό ελαιόδεντρο πριν παρασύρει στην τρελή πορεία του τον άτυχο αγρότη. Ναι, ήρθε ο άντρας μου, λέει, Παναγία μου, τι γίνεται, κάτι που δεν το περιμένεις. Άμα δεις, μου λέει, πως μπήκε μέσα και έσπασε το μουρέλο και μετά πήγε τον χτύπησε τον άνθρωπο. Ακούσαμε ότι καλά είναι, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ευτυχώς, όπως όλα δείχνουν, η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη και δεν φαίνεται να διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Προφανές είναι και εκεί ότι αν δεν υπάρχει κάποια μηχανική βλάβη του οχήματος, ενδεχομένως πάλι μιλάμε για την συμπεριφορά του οδηγού, για τον τρόπο που οδηγούμε. Για άλλη μια φορά, επομένως, θα πρέπει να πούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι εμείς θα πρέπει να προσαρμόζουμε τον τρόπο της οδήγησής μας με βάση το αυτοκίνητό μας, τις ικανότητές μας, αν θέλετε, τις συνθήκες του δρόμου, τις συνθήκες κυκλοφορίας. Είναι ντροπή να σκοτώνεται μια πολιτεία κάθε χρόνο στα τροχεία στην Ελλάδα χωρίς λόγο.